Καλησπέρα και πάλι. Ήθελα να μιλήσω λίγο για ένα θέμα το οποίο είναι λίγο άσχημο με τα πρωταθλήματα. Εν μέρει όμως έχει να κάνει έμεσα, έχει σχέση λίγο και με τα πρωταθλήματα και με τις διοργανώσεις έτσι Brazilian Jiu-Jitsu, οι οποίες σιγά σιγά αυξάνονται πάρα πολύ σε αριθμό. Εδώ πέρα αυτό έχει να κάνει λίγο με Radio Arvilla, ανοησία, δεν έχω ιδέα ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το άκουσα μία φορά, το άκουσα δύο φορές, το άκουσα τρεις φορές, το άκουσα τέσσερις φορές, λέω, μα δεν είναι δυνατόν, ποιος διαδίδει αυτές τις ανοησίες. Λοιπόν, αυτό που άκουσα ήταν το εξής, ότι στο μέλλον, μιλάμε τώρα για το άμεσο μέλλον, σε ό,τι αφορά τον Brazilian Jiu-Jitsu στην Ελλάδα, ότι οι κατηγορίες πλέον δεν θα χωρίζονται σε ζώνες και ότι όλοι οι αθλητές, άσπρες, μπλε, μοβ, καφέ, μαύρες, θα παίζουν όλοι μαζί. Το άκουσα πολλές φορές. Λέω, όταν το άκουσα την πρώτη φορά, λέω, όχι ρε παιδιά, ποιος θα παθά, δεν υπάρχει περίπτωση ας πούμε, αυτό το πράγμα. Γίνει, το είχα πει μία, το είχα πει δύο, αλλά το θέμα είναι ότι συνεχίζεται. Δηλαδή, μέχρι και τώρα το περασμένο Σάββατο που είχα σεμινάριο διετσίας, έρχεται ένα παιδί από μια άλλη ομάδα και μου λέει, ρε Άρη, λέει, άκουσα αυτό, λέει, και λέω, τι έγινε, τι λένε. Λοιπόν, όποιος έχει πει τέτοιο πράγμα έτσι και διαδίδει αυτή την μπουρδολογία ας πούμε, να ξέρει ότι αυτό το πράγμα ανοίγει σε αυτή εδώ την κατηγορία. Έτσι, λοιπόν, μπουρδες, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γενικότερα όπως διοργανώνουν τα τουρνουά Brazilian Jiu-Jitsu, αυτό που ακολουθούμε εμείς εδώ, έτσι, είναι οι κανόνες της IBJJF. Άμα η IBJJF έλεγε, παιδιά, έτσι θα γίνεται από εδώ και πέρα, τον Brazilian Jiu-Jitsu, θα είχαμε και εμείς υποχρέωση να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Από τη στιγμή που δεν λέει κάτι τέτοιο, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Έτσι, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο. Δηλαδή, να το θέσω και έτσι, να μου πει κάποιος κάτι τέτοιο, κοίτα να δεις, πρέπει να γίνει έτσι. Από εκεί, okay, γεια σας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, το λέω, το ξεκαθαρίζω γιατί το άκουσα πάρα πολλές φορές και μου έκανε εντύπωση. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος έχει βγάλει αυτό το ράδιο Αρβίλα που λέει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μου φαίνονται καμία σχέση, δεν υπάρχει καν. Εντάξει, το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Οι κανόνες, το έχω ξανατονίσει και στο πώς διεξάγονται οι αγώνες και στο... και οι κανόνες στην ώρα του παιχνιδιού και ούτω καθεξής, είναι ξεκάθαρα όπως γίνεται στο εξωτερικό με τους κανόνες IBJJF. Δεν κάνουμε εδώ πέρα ελληνικές πατέντες, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με πάρα πολλά στυλ πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων και μετά πηγαίνουν στο εξωτερικό και τρώγαν τα μούτρα τους. Λοιπόν, εμείς εδώ ακολουθούμε τα παγκόσμια standards. Τα παγκόσμια standards όπως τα έχει ορίσει η IBJJF. Εντάξει. Για να μην έχουμε παρεξηγήσει. Ευχαριστώ.